Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα θα απασχολήσω την αγάπη σας με την παρουσίαση ενός ισχυρού αλλά και πολύ ακριβού πνευματικού φαρμάκου εναντίον του κακού θυμού αλλά και εναντίον άλλων ολιθρίων παθών. Είναι το ισχυρότατο φάρμακο, διότι εάν σωστά το χρησιμοποιήσει κάποιος, θα έχει σίγουρα αποτελέσματα, αλλά και ακριβό, διότι με μεγάλη δυσκολία μπορεί κάποιος να το αποκτήσει. Και το πνευματικό αυτό φάρμακο είναι γνωστό με τις δυο του όψεις. Από τη μία προβάλλει η λέξη υπομονή και από την άλλη η λέξη μακροθυμία. Η έννοια και στις δύο λέξεις είναι σχεδόν η ίδια. Η χρήση του όμως άλλοτε συμπίπτει και άλλοτε διαφέρει ως προς τη θέση των προσώπων που έχουν αυτή την αρετή. Συνήθως το ρήμα υπομένο και το ουσιαστικό υπομονή χρησιμοποιούνται για τις ενέργειες προσώπων σε κατώτερη θέση και αξίωμα. Ενώ το ρήμα μακροθυμό και μακροθυμία χρησιμοποιούνται για περιπτώσεις προσώπων που βρίσκονται σε ανώτερη θέση και ανώτερα αξιώματα. Παραδείγματος χάρη, ο δούλος υπομένει το αφεντικό, ενώ το αφεντικό μακροθυμεί για το δούλο. Η βασική όμως έννοια είναι η ίδια και στις δύο λέξεις. Ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, δίνει τον εξής ορισμό για την μακροθυμία. Μακροθυμία, λέγει, είναι η δύναμη να είναι κάποιος καρτερικός στα δεινά και να υπομένει τα πονηρά και να περιμένει το τέλος του πειρασμού και να μην βγάζει θυμό έτσι εκεί και ως έτυχε, ούτε να ομιλεί με αφροσύνη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί: ο μακρόθυμος, σαν να είναι καθήμενος μέσα σε ένα λιμάνι, απολαμβάνει βαθύτατη γαλήνη. Και αν δημιουργήσεις καταστροφή, δεν μετακινείς την πέτρα. Και αν του απευθύνεις ύβρις, δεν μπορείς να σύσεις τον πύργο. Και αν επιφέρεις πληγές, δεν μπορείς να πλήξεις το διαμάντι. Τέσσερες εικόνες δείχνουν το περιεχόμενο της μακροθυμίας και της υπομονής, που συνίσταται στο να υπομένει ο άνθρωπος με ηρεμία, χωρίς ταραχή, τα δεινά που προκαλούνται από συμβάντα όπως είναι η ύβρις, οι προσβολές και άλλες επιθέσεις. Γενικά, υπομονή σημαίνει αντοχή και μάλιστα με διάρκεια. Πώς τη βλέπουν οι άνθρωποι του κόσμου την υπομονή? Οι άνθρωποι του κόσμου δεν βλέπουν την υπομονή και τη μακροθυμία ως αξία, αλλά ως απαξία. Την θεωρούν ψυχική ανομαλία, ένα είδος μαζοχισμού. Μαζοχισμό σημαίνει να χαίρεσαι να αυτοτιμωρείς τον εαυτό σου. Να βασανίζεσαι, να χαίρεσαι να βασανίζεσαι. Την θεωρούν οι άνθρωποι του κόσμου κατάσταση παθητική που επιτρέπει στους άλλους να σε ταλαιπωρούν. Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική για τη χριστιανική αρετή της υπομονής και της μακροθυμίας. Υπάρχει διαφορά που θα την δείξουμε. Η χριστιανική υπομονή είναι πράξη όχι παθητική, αλλά ενεργητική. Ενεργεί και μάχεται με έναν άλλο τρόπο διαφορετικό από αυτόν που γνωρίζει ο κόσμος. Είναι ο τρόπος που γνωρίζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Την ενεργητική και αποτελεσματική δράση της υπομονής και μακροθυμίας υπογραμμίζει σοφά ο γέροντας Ποιμήν. Απαντώντας, το κάνει αυτό, απαντώντας σε ερώτηση του Αββά Ισαΐου για τους λοιπούς ρυπαρούς λογισμούς. Το παρατηρεί ο Αββάς Ποιμήν. Όπως ακριβώς σε ένα κοφίνι που είναι γεμάτο από ρούχα, εάν κάποιος τα αφήσει εκεί κλειστά για χρόνο, πολύ με υπομονή, αυτά θα σαπίσουν, έτσι και οι λογισμοί, εάν τους αφήσουμε και δεν τους πραγματοποιήσουμε με το πέρασμα του χρόνου, αφανίζονται. Με το ίδιο πνεύμα απάντησε ο Άγιος και στον Αββά Ιωσήφ όταν εκείνος του έθεσε παρόμοιο ερώτημα.
Όπως ακριβώς, εάν κάποιος βάλει σε ένα δοχείο ένα φίδι και ένα σκορπιό και φράξει το δοχείο, οπωσδήποτε με το πέρασμα του χρόνου θα πεθάνουν. Έτσι και οι πονηροί λογισμοί που μπαίνουν μέσα στην ψυχή από τους δαίμονες, με την υπομονή εξαφανίζονται. Και στα δύο παραδείγματα, ο Αββάς Ποιμήν συμβουλεύει την υπομονή ως ενεργό απραξία, ως θεληματική παθητικότητα. Καταρχάς, παθητικότητα εντός εισαγωγικών, καταρχάς αποτρεπτικού και κατόπιν ανατρεπτικού χαρακτήρους. Σκοπός είναι να μην εκπληρωθούν οι πονηροί λογισμοί τη στιγμή που αυτό μπορεί να γίνει, να εξουδετερωθεί δηλαδή ο καιρός στον εξαναβολής επανεισαγόμενο χρόνο, το πάθος να καεί στη φωτιά της υπομονής, παρατηρεί ο Στέλιος ο Ράμφος. Η υπομονή είναι πράξη αντίστασης. Το φανερώνει αυτό το εξής παράδειγμα από το γεροντικό. Ήρθε κάποτε ο Αββάς Αμμονάς για να περάσει τον ποταμό και βρήκε το πλοιάριο ανέτοιμο και κάθισε εκεί δίπλα και ειδού ένα άλλο σκάφος στον τόπο ήρθε και παρέλαβε όσους ανέμεναν για να τους περάσει απέναντι. Λέγουν τότε στον Αββά, «Έλα και εσύ Αββά, πέρασε μαζί μας». Εκείνος τους λέει, «Δεν ανεβαίνω παρά στο δημόσιο πέραμα». Κρατούσε ένα δεμάτι φοινικόφυλλα και καθόταν εκεί πλέκοντας μια πλεξούδα και πάλι ξεπλέκοντάς την έως ότου ετοιμάστηκε το πλοιάριο και έτσι πέρασε μαζί με τους άλλους. Του έβαλαν τότε οι αδελφοί μετάνοια λέγοντας, «Γιατί το έκανες αυτό?» Και λέγει σε αυτούς ο γέροντας, «Για να μην τρέχω συνεχώς με το λογισμό μου». Και αυτό είναι πάλι παράδειγμα για να βαδίζουμε ατάραχα το δρόμο του Θεού. Εδώ η υπομονή δεν έχει το χαρακτήρα της αγαθής αναβλητικότητας, αλλά της αντιπράξεως, της αντιστάσεως. Στα μικρά και μεγάλα εμπόδια της ζωής, ο νους αντιδρά αυτομάτως, οθώντας μας χωρίς καθυστέρηση να τα ξεπεράσουμε. Το δικό του πέταγμα δεν υποφέρει την ακινησία του σώματος και απαιτεί ένα συγχρονισμό καταλυτικό για την αταραξία του ερημίτη. Ποια όμως είναι η γνήσια και ποια η απατηλή υπομονή και μακροθυμία? Απαραίτητο εδώ να κάνουμε την διάκριση. Υπομονή δείχνουν και άνθρωποι ξένοι προς την Εκκλησία, άπιστοι, άθεοι. Μια κοπέλα για να κατακτήσει ένα νέο κάνει τα πάντα. Πηγαίνει σε αγρυπνίες, νηστεύει, μαθαίνει όσα έχουν σχέση με το Θεό. Κατάσκοποι ζουν σε ξένους τόπους, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, μέσα σε κινδύνους για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Ιδεολόγοι, φανατισμένοι, παίρνουν χρόνια, πολλά μέσα στις φυλακές, στα κάτεργα, υπομένουν χρόνους πολλούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η υπομονή είναι δύναμη που ξεπηδά από τον άνθρωπο. Είναι ανθρωποκεντρική, είναι περιορισμένη, είναι εγωιστική, χωρίς ταπείνωση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα της εκμεταλλεύσεως άλλων ή της δικής τους αυταπάτης. Υπομονή φαίνεται ότι έχει και ο διάβολος και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Του διαβόλου όμως η υπομονή δεν είναι υπομονή αλλά απλή αναμονή. Είναι καιροσκοπισμός. Είναι η υπομονή του φιδιού που περιμένει την κατάλληλη ώρα να επιτηθεί στο θύμα του. Είναι όχι μόνον χωρίς ταπείνωση αλλά και με σκοπιμότητα για την καταστροφή του έργου του Θεού. Η δύναμη της χριστιανικής υπομονής αντλείται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έχει σχέση με τους καρπούς του που είναι η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα. Πίστη είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στη ζωντανή παρουσία του Θεού. Όταν υπάρχει γνήσια πίστη στον αληθινό Θεό, τότε ατσαλώνεται η υπομονή, η αντοχή του ανθρώπου. Υπομονή σημαίνει αντοχή και κλασικό παράδειγμα υπομονής που στηρίζεται στην πίστη αποτελεί ο Πατριάρχης Αβραάμ.
με την πίστη άντεξε τη μετικεσία σε ξένη χώρα. Μπορούμε να σκεφτούμε πόση ταλαιπωρία συνεπάγεται όλη αυτή η μετακίνησή του, πόση φόρτωση συναισθηματική είχε, πόσους κινδύνους, και όλα αυτά τα υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία. Εκεί όμως που η υπομονή του Αβραάμ υπερέβαλε τα ανθρώπινα όρια, είναι στην αντιμετώπιση της εντολής του Θεού να θυσιάσει το μονάκριβο γιο του, τον Ισαάκ. Όποιος διαβάζει λεπτομέρειες αυτής της καταπληκτικής ιστορίας, μένει έκθαμβος από τη δύναμη της υπομονής του Πατριάρχου Αβραάμ. Πόσες φορές κλήθηκε να υπακούσει. Και δεν γίνεται υπακοή χωρίς υπομονή. Ο Πατριάρχης Αβραάμ είναι παράδειγμα πίστεως και υπομονής. Παράδειγμα υπομονής που στηρίζεται στην πίστη αποτελεί και ο άλλος Πατριάρχης, ο Ιωσήφ. Και του Ιωσήφ η ιστορία είναι καταπληκτική. Μπορούμε να τον δούμε μέσα στο λάκκο που τον έριξαν τα αδέρφια του. Μπορούμε να τον ακολουθήσουμε στο δρόμο προς την Αίγυπτο, κολλημένο στους εμπόρους από τα αδέρφια του, δούλος των Πετεφρή, φυλακισμένος στις αυστηρές φυλακές της Αιγύπτου. Πόσες φορές είχε την αφορμή να οργιστεί εναντίον των αδελφών του, εναντίον της γυναίκας του Πετεφρή, κι όμως πάντα υπέμενε και μακροθυμούσε. Πού έβρισκε την τεράστια αυτή δύναμη? Στην πίστη του αληθινού Θεού, στην εμπειρία της γνωριμίας μαζί του. Έτσι πάντοτε η γνήσια πίστη στηρίζει και ενισχύει την υπομονή και τη μακροθυμία. Θα μπορούσαμε εδώ να διαβάσουμε ολόκληρο το 10ο κεφάλαιο από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το οποίο περιλαμβάνει περιληπτικά τις ιστορίες πολλών προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία με τη δύναμη της πίστεως έδειξαν θαυμαστή υπομονή. Παραθέτω εδώ μόνο ένα μικρό απόσπασμα μεταφρασμένο. «Δεν θα με πάρει ο χρόνος, λέει ο Απόστολος, να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατετρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεονταριών, άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσή τους. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολίστηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν με στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες, πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλές και σε τρύπες της γης». Ως αποτελεσματικά μέσα για την υπομονή και την μακροθυμία συστήνονται από τους Αγίους Πατέρες η εν Χριστώ αγάπη και η εν Χριστώ ελπίδα. Η αγάπη, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, που δημιουργεί γνήσια σπλαχνική διάθεση απέναντι στα άλλα πρόσωπα, όταν υπάρχει μέσα στην καρδιά η αληθινή αγάπη του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, τότε ο άνθρωπος υπομένει και μακροθυμεί. Αναφέρω και πάλι το παράδειγμα του προφητάνακτος Δαβίδ, ο οποίος έδειξε υπομονή στο διώκτη του βασιλιά τον Σαούλ και μακροθυμία στον επαναστάτη γιο του τον Αβεσσαλόμ. Στην περίπτωση αυτή ισχύει αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει». Όταν έχει κανείς αληθινή αγιοπνευματική αγάπη, τότε μπορεί πάντα να υπομένει. Η χριστιανική ελπίδα, διαφορετική και αυτή από την ελπίδα του κόσμου, μας συνδέει με μια μόνιμη πραγματικότητα, με τα έσχατα, με τον παράδεισο του Θεού, με τα αιώνια και ακίνητα αγαθά. Δεν τα βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια αυτά τα αγαθά, αλλά είμαστε σίγουροι για την ύπαρξή τους. Και αφού γνωρίζουμε ποιο είναι το τέλος, η κατάληξη, είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε οποιονδήποτε πειρασμό και οποιαδήποτε θλίψη και οποιαδήποτε δυσκολία. Εάν ελπίζουμε σε αυτό που δεν βλέπουμε,
Το αποδεχόμαστε με υπομονή, γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Και ο Απόστολος Ιάκωβος προτρέπει σε αυτούς που στέλνει την επιστολή, «Μακροθυμήσατε, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου, ιδού ο Γεωργός εκδέχεται των τίμιων καρπών της γης. Μακροθυμήσατε και εμείς ότι η παρουσία του Κυρίου ήγκηκε, είναι κοντά η παρουσία του Κυρίου, γι' αυτό μείνετε στην μακροθυμία και στην υπομονή». Η υπομονή και η μακροθυμία στην αντιμετώπιση αντικσών συνθήκων αποτελείται από τη ζωντανή ελπίδα στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. «Υπομένομαι», λέει ο Απόστολος Παύλος, «διότι γνωρίζουμε ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν αποκαλυφθήν εδόξαν». Και ο Ιώβ, εάν δεν ήλπιζε, δεν θα υπέμεινε. Η χριστιανική υπομονή αποτελεί θεμέλιο για κάθε επιτυχία και τη βάση για την επίτευξη κάθε θεάρεστου στόχου. Είναι απαραίτητη για το ξεπέρασμα των παθών και του πάθους του θυμού. Να πως την εξυμνεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Τίποτα δεν είναι ίσο με την υπομονή. Αυτή προπάντων είναι η βασίλισσα των αρετών, το θεμέλιο των κατορθωμάτων, το ακύμαντο λιμάνι, η ειρήνη στον καιρό του πολέμου, η γαλήνη στην τρικυμία, η ασφάλεια στις μηχανοραφίες των άλλων, η δύναμη που κάνει όποιον την επιτύχει πιο στερεό και από το διαμάντι. Αυτή την αρετή της μακροθυμίας δεν θα μπορέσουν να την βλάψουν ούτε τα όπλα που κινούνται εναντίον της, ούτε στρατεύματα παρατεταγμένα, ούτε πολιορκητικές μηχανές, ούτε τόξα, ούτε δόρατα που ρίχνονται εναντίον της, ούτε τα ίδια τα στρατεύματα των δαιμόνων, ούτε οι φοβερές φάλαγγες των εχθρικών δυνάμεων, ούτε ο ίδιος ο διάβολος παραταγμένος με όλα τα στρατεύματα και τα τεχνάσματά του. Από τους βίους των Αγίων, από το συναξάρι της Εκκλησίας, θα διηγηθώ κάποια περιστατικά που αναφέρονται στο βίο του Αγίου Ευσταθίου. Στις 20 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη μιας Αγίας οικογένειας, μιας οικογένειας μαρτύρων που την αποτελούσαν ο Άγιος Ευστάθιος, η σύζυγός του Αγία Θεοπίστη και τα δύο παιδιά τους, οι Άγιοι Αγάπιος και Θεόπιστος. Στα 98 μετά Χριστόν, τέλος του πρώτου αιώνα, ο Πλακίδας, αυτό ήταν το πρώτο όνομα του Αγίου Ευσταθίου, διαπρέπει σαν στρατιώτης ενδοξότατος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι μόνο η ευγενής καταγωγή και ο πλούτος που τον κάνουν να ξεχωρίζει, αλλά είναι και οι έξοχες νίκες και τα ανδραγαθήματά του και από κοντά ο ψυχικός του πλούτος. Συνετός, εγκρατής και σόφρον, δίκαιος, ελεήμων, αποτελεί, αν και ειδωλολάτρης ακόμα, μια εκλεκτή ψυχή. Σε αυτές του τις αρετές του μοιάζουν και η σύζυγος και τα δυο του παιδιά. Ένα τέτοιο ευγενικό θύραμα ήταν αδύνατο να ξεφύγει από τα δίχτυα της αγάπης του θείου κυνηγού του Χριστού. Έτσι λοιπόν, κάποια μέρα που ο Πλακίδας γύμναζε το στρατό στο κυνήγι, τράβηξε την προσοχή του κάποιο ελάφι που ενώ έτρεχε, στρεφόταν και τον κοίταζε στα μάτια. Όρμησε το κυνηγήσει, αλλά εκείνο βρέθηκε με ένα πίδημα στο χείλος ενός μεγάλου χάσματος, αφήνοντας αντίκρι τον έφηπο Πλακίδα. Και ξαφνικά βλέπει ο στρατιλάτης ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού έναν υπέρλαμπρο σταυρό με τον εσταυρωμένο. Ακούει και μια φωνή που το αποκαλύπτει ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός, και τον καλεί να πιστέψει και να βαπτιστεί. Το ελάφι εξαφανίζεται και ο Πλακίδας επιστρέφει στο σπίτι του. Πριν προλάβει όμως να εξιστορήσει το συνταρακτικό γεγονός στη σύζυγό του, εκείνη του φανερώνει ότι ο Θεός των χριστιανών αποκαλύφθηκε και σε αυτήν, καλώντας την να πιστέψει με όλη την οικογένειά της. Την ίδια νύχτα δέχεται η οικογένεια το Άγιο Βάπτισμα από τον Επίσκοπο της Ρώμης. Το άλλο πρωί ο Άγιος Ευστάθιος πηγαίνει πάλι στο μέρος όπου του είχε αποκαλυφθεί το όραμα του ελαφιού. Και έτσι ακούει νέα συνταρακτική αποκάλυψη. Θα πάθεις όσα έπαθε και ο Ιώβ τον παλιό καιρό, αλλά στο τέλος θα νικήσεις τον διάβολο. Ανδρίζω, Ευστάθιε, και αγωνίζω στο δρόμο της αρετής. Το θέλημα του Κυρίου ας γίνει, απάντησε ο Ευστάθιος,
Το ίδιο είπε και η Αγία Θεοπίστη όταν της φανέρωσε την πρόρηση. Δεν περνούν λίγες μέρες και ο στίβος του αγώνα για τον νεοφώτιστο χριστιανό, τον στρατιλάτια, ανοίγεται. Από λοιμώδη ασθένεια πεθαίνουν όλοι οι υπηρέτες και οι άνθρωποι του σπιτιού του. Αρρωσταίνουν και ψοφούν και τα άλογα και τα άλλα ζώα του. Και ενώ κάποια μέρα απουσιάζουν από το σπίτι, μένουν σε αυτό κλέφτες και τους παίρνουν ό,τι έχουν. Μένουν μόνο με τα ρούχα που φορούν. Ο μέχρι πριν λίγο πλουσιότατος και ενδοξότατος άρχοντας κατήντησε φτωχός και αξιολύπητος μαζί με την οικογένειά του. Αποφασίζουν τότε να εγκαταλείψουν τη Ρώμη και να πάνε σε τόπο άγνωστο. Σαν τον πιο κατάλληλο βρήκαν τα Ιεροσόλυμα και ξεκινούν για εκεί. Κανείς τους βέβαια δεν μπορεί να φανταστεί αυτά που θα ακολουθήσουν. Στο τέλος του θαλασσινού ταξιδιού τους, ο βάρβαρος και άνομος πλοίαρχος, ζητώντας υπέρογκα ναύλα, κρατάει τη Θεοπίστη στο πλοίο του, αποχωρίζοντάς την έτσι από την οικογένειά της. Με οδύνη αβάσταχτη, ο πονεμένος σύζυγος συνεχίζει το δρόμο του με τα δύο παιδιά ως την όχθη ενός μεγάλου ποταμού. Έτσι αναγκάζεται να αφήσει το μεγαλύτερο παιδί για να περάσει πρώτο το μικρότερο απέναντι. Καθώς όμως επιστρέφει να πάρει και το άλλο, βλέπει ότι το έχει αρπάξει ένα λιοντάρι. Γυρίζει τότε και βλέπει πως και το μικρότερο το αρπάζει ένας λύκος. Μέσα στα δάκρυά του θυμάται ο Άγιος την πρόρηση του Κυρίου ότι θα πειράσει όσα και ο Ιώβ, ίσως και περισσότερα. Γιατί ενώ ο Ιώβ είχε ένα κομμάτι γης για να αναπαύεται, έστω και πάνω στην Κοπριά, αυτός περιφέρεται ξένος σε ξένη χώρα. Εκείνος είχε κοντά του τουλάχιστον τους φίλους και τη γυναίκα του, ενώ ο Άγιος απέμεινε έρημος από ανθρώπους. Είναι φυσικό να συγκλονίζεται η ψυχή και να χτυπιέται από τέτοια και τόσα κύματα. Μα όταν αυτή είναι γαντζωμένη γερά στην αγάπη του Χριστού, δεν λυγίζει. Δεν σαλεύει από την πίστη της. Υπερισχύει η εμπιστοσύνη στην πρόνοια εκείνου που αγρυπνεί διαρκώς πάνω μας, εκείνου που ξέρει γιατί στέλνει τα πικρά ποτήρια και που γνωρίζει να δίνει και την έκβαση και του πειρασμού. Με αφάνταστη υπομονή και γενναιότητα και σήκωσε τον σταυρό του ο Άγιος εκτελώντας αγροτικές εργασίες και επί 16 ολόκληρα χρόνια εκεί στην ξένη γη της Ανατολής. Κάποτε ο Κύριος έκρινε πως πλησίαζε η ώρα να λάβει το στεφάνι της υπομονής του, στέλνοντας ανθρώπους σε όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας ο αυτοκράτορ Τριανός κατορθώνει να τον ανακαλύψει. Γιατί ο γενναίος στρατιλάτης είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει το κράτος από τους εχθρούς που το απειλούν. Ο αυτοκράτορας του ξαναδίδει τα πρώτα αξιώματα και του αναθέτει την αρχιστρατηγία. Ο Άγιος Ευστάθιος, για να αυξήσει το στράτευμα, στρατολογεί πολλούς νέους από όλη τη Ρωμαϊκή επικράτεια. Ανάμεσά τους, χωρίς να το ξέρει, στρατολογήθηκαν και τα δύο παιδιά του. Είχαν και τα δύο σωθεί από τα στόματα των θηρίων με την επέμβαση γεωργών και βοσκών της περιοχής. Δεν τα γνώρισε, αλλά καθώς τα είδε ευγενικά και ευπαρουσίαστα τα κράτησε για να τον υπηρετούν στο τραπέζι. Η εκστρατεία άρχισε και συνεχίστηκε μέχρι την πόλη που έμεινε η Αγία Θεοπίστη. Ο Θεός τη διαφύλαξε και αυτή σώα και αυλαβή από τις συνήθεις και τις προθέσεις τις κακές του πλοιάρχου, τιμωρώντας τον με ξαφνική ασθένεια. Ο στρατηγός έστησε τυχαία τη σκηνή του στον κήπο του σπιτιού που έμεινε η Αγία. Μια μέρα τα δύο παιδιά μπήκαν στο σπίτι και έδωσαν στην οικοδέσποινα ορισμένα τρόφιμα για να τα μαγειρέψει. Μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, έπιασαν συζήτηση για την καταγωγή τους. Ο μεγαλύτερος διηγήθηκε στο μικρότερο για τους γονείς και τον αδελφό του, για το ταξίδι τους με το πλοίο, για το επεισόδιο στο ποτάμι με το λιοντάρι και το λύκο. Ο μικρότερος συγκλονίστηκε. «Είσαι ο αδελφός μου», φώναξε και έπεσε στην αγκαλιά του. Η Αγία Θεοπίστη άκουγε από το μαγειρίο την συζήτηση και συγκινημένη αναγνώρισε τα παιδιά της. Συγκρατήθηκε όμως και δεν εκδηλώθηκε αμέσως. Αργότερα πήγε στη σκηνή του στρατηγού να τα συζητήσει. Εκείνο έλειπαν. Βρήκε όμως τον Άγιο να κάθεται στη σκιά ενός δέντρου, καθώς τον παρατήρησε, διέκρινε τα χαρακτηριστικά του συζύγου της. Τον πλησίασε και του διηγήθηκε την ιστορία της. Οι σύζυγοι αναγνωρίστηκαν. Η χαρά και η συγκίνησή τους δεν περιγράφεται. Έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και δόξασαν τον Θεό. «Τα παιδιά μας πού είναι?» ρώτησε σε λίγο η Αγία. «Τα παιδιά μας τα έφαγαν τα θηρία», απάντησε με συντριβή ο Άγιος και διηγήθηκε το επεισόδιο στο ποτάμι. «Ας δοξάσουμε πάλι τον Θεό», είπε τότε η Αγία. «Τα παιδιά μας ζουν και βρίσκονται κοντά μας.
Άκουσα να λένε τα ίδια όσα μου διηγήσεις σήμερα εσύ. Έκπληκτος ο στρατιλάτης καλεί τους δύο νέους και βεβαιώνεται πως είναι τα παιδιά του. Η χαρά όλων δεν έχει όρια. Έπειτα από 16χρονη δοκιμασία, η οικογένεια που χωρίστηκε με θλιβερό και φρικτό τρόπο ξαναενώνεται. Μαζί της πανηγυρίζει και όλο το στράτευμα. Ο Θεός αμείβει έτσι την Αγία Οικογένεια για την υπομονή σε τόσα δεινά που δοκίμασε, αλλά της ετοιμάζει και ένα άλλο μεγαλύτερο στεφάνι υπομονής και καρτερίας. Νικητής και τροπιούχος επιστρέφει με την οικογένειά του στη Ρώμη ο ένδοξος αρχιστράτηγος. Ο αυτοκράτορας Αδριανός που διαδέχθηκε τον Τραϊανό ετοιμάζεται να προσφέρει μεγάλη θυσία στα είδωλα, τόσο για την νίκη του όσο και για την ανέβρεση των προσφυλών του προσώπων. Μα ο Άγιος με παρησία δηλώνει: «Βασιλιά, εγώ τον Χριστό λατρεύω, αυτόν δοξάζω και αυτόν ευχαριστώ, γιατί σε αυτόν χρεωστώ τη ζωή μου και την ψυχή μου. Αυτός μου έδωσε δύναμη και νίκησα τους εχθρούς. Αυτός ευδόκησε και είδα και τη γυναίκα και τα παιδιά μου ξανά. Άλλον Θεόν ούτε γνωρίζω ούτε πιστεύω, αλλά μόνον αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη». Συγκλονιστική εντύπωση έκανε η δήλωση αυτή. Το πανηγυρικό σκηνικό άλλαξε. Οι ειδωλολάτρες ιερείς και οι αξιωματικοί σκυθρόπασαν. Εξοργισμένος ο Αδριανός διατάσσει τον Άγιο να βγάλει τη στρατιωτική ζώνη και να στέκεται μπροστά του σαν κατάδικος. Παρόλες τις προσπάθειές του, τις υποσχέσεις, τις απειλές, δεν κατορθώνει να τον μεταπίσει. Και ο ένδοξος στρατιλάτης, ο σωτήρας της αυτοκρατορίας, καταδικάζεται σε θάνατο μαζί με όλη την οικογένειά του. Τους εκθέτουν σε μια πεδιάδα και εξαπολύουν ένα πεινασμένο λιοντάρι για να τους κατασπαράξει. Αλλά αυτό όταν τους πλησίασε, έσκυψε το κεφάλι σαν τους προσκυνούσε και γύρισε πίσω. Κατασκευάζουν τότε ένα χάλκινο ομοίωμα βοδιού, το οποίο πυρώνουν στη φωτιά και ρίχνουν μέσα τους Αγίους. Όταν μετά τρεις μέρες το άνοιξαν, είδαν ότι οι ψυχές τους είχαν πετάξει στον ουρανό, χωρίς όμως να πειραχθεί ούτε μια τρίχα της κεφαλής τους. Το θαύμα αυτό έκανε το πλήθος που είχε συναχθεί να κραυγάσει: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών. Αυτός μόνο είναι Θεός αληθινός και κανείς άλλος». Αγαπητοί θεατές, μεγάλη όντως η αγάπη και η ελπίδα των Αγίων που ατσάλωνε την υπομονή και τη μακροθυμία τους. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε.